Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπη Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Θετικά μηνύματα από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι είπαν κρίσιμοι παράγοντες για την ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο. Οργή στην Τουρκία για τη θερμή υποδοχή από Biden και γερουσιαστές. Οι απαιτήσεις Ερντογάν για να άρει το βέτο ένταξης της Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Εγκαταλείπουν το Αζοφστάλ και άλλοι Ουκρανοί στρατιώτες παραδίδοντας τον οπλισμό τους. Σε ποιους εσωτερικούς χώρους δεν θα είναι υποχρεωτικές οι μάσκες από τον Ιούνιο. Η ικανοποίηση επικρατεί στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, για την επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον θερμό τρόπο με τον οποίο τον υποδέχτηκε η αμερικανική πλευρά. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει το μαζικό και παρατεταμένο χειροκρότημα των Αμερικανών γερουσιαστών προς τον Πρωθυπουργό, την ώρα που αναδείκνυε από το βήμα του Κογκρέσου τις διαστάσεις των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τον ελληνικό ρόλο στην περιοχή αλλά και τις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις. Με παρατεταμένο χειροκρότημα σε πολλά σημεία της ομιλίας του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο, στέλνοντας ταυτόχρονα με αφορμή τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σαφή μηνύματα στην Άγκυρα. Greece is a peace-seeking democracy that always extends a hand of friendship to our neighbors. We're always open to dialogue. But there is only one framework we can use to resolve our differences. International law and the unwritten principles of good neighborly relations. And I want to be absolutely clear. We will not accept open acts of aggression that violate our sovereignty and our territorial rights. And these include overflights over Greek islands, which must stop immediately. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αίτημα της κυβέρνησης Biden να συζητηθεί στο Κογκρέσο ο εξυγχρονισμός των τουρκικών F-16, καλώντας εμέσως τους Αμερικανούς γερουσιαστές να μην εγκρίνουν την ενίσχυση του τουρκικού προστασίου. Please also note, the last thing that NATO needs at a time when our focus is on helping Ukraine defeat Russia's aggression is another source of instability on NATO's southeastern flank. And I ask you to take this into account when you make defense procurement decisions concerning the Eastern Mediterranean. The United States has, I believe, vital interests in this part of the world. It is very important that you remain engaged and work with partners with whom you share not only common strategic priorities, but also shared values and a shared history. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε ανοιχτή πληγή την τουρκική κατοχή στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι δεν αποδεκτεί λύση δύο κρατών στο νησί. And speaking of open acts of aggression, I ask you, esteemed members of Congress, not to forget an open wound that has caused Hellenism unending pain over the past 48 years. I'm referring to the invasion and subsequent division of Cyprus. This issue has to be resolved in accordance with international law and in line with the relevant decisions of the United Nations Security Council. As I told President Biden yesterday, nobody can, nobody ever will accept a two-state solution in Cyprus. Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρας και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, χειροκρότησαν θερμά πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και έδιναν τον τόνο για να ακολουθήσει όλη η αίθουσα του Κογκρέσου. We stand by Ukraine against Putin's aggression. We delivered humanitarian aid. We supported the Ukrainians with weapons to help them defend their homeland. Η Νάνση Πελόση δήλωσε εντυπωσιασμένη από το περιεχόμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού, συγκρίνοντάς την με εκείνη του Τσέχου Προέδρου Βάτσλαβ Χάβελ το 1992. Wasn't it wonderful? Oh my goodness.
I think we have had the most brilliant inspiration. I told the Prime Minister after his speech that I've heard many addresses to the joint session of Congress, all of them historic and interesting and wonderful. There was one that has stuck in my mind for decades, and that was the speech that was given by Vaclav Havel on the subject of democracy about 30 years ago. Σήμερα προέδρευσα σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι ισχυροί και βαθαίνουν καθημερινά. Είδαμε λοιπόν ότι το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, όσο και στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν του Αμερικανός Πρόεδρος. Το ζήτημα βεβαίως είναι τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Τι συνέβη δηλαδή όταν ο Πρωθυπουργός είχε την κατηδίαν συνάντηση με τον Τζο Μπάιντεν και τις υπόλοιπες συναντήσεις του, σύνδεση με την Ουάσιγκτον. Η Σοφία Φασουλάκη έχει περισσότερα. Σοφία. Καλησπέρα από ό,τι και από εμένα. Θετικά για τα μηνύματα που έρχονται στην ελληνική κυβέρνηση από αυτό το διήμερο ταξίδι του Πρωθυπουργού αλλά και της ελληνικής αντιπροσωπείας εδώ στην Ουάσιγκτον, γιατί υπόθηκαν όλα όσα έπρεπε να υποθούν, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, τόσο μέσα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, αλλά και πίσω από τις κλειστές πόρτες, όπου έγιναν πολλές συζητήσεις με γερουσιαστές, βουλευτές και πολλά μέλη του Κογκρέσου για πάρα πολλά ζητήματα. Υπάρχει μάλιστα πόπη και μια αισιοδοξία, θα έλεγα, ότι τελικά το Κογκρέσο θα μπλοκάρει το αίτημα του State Department για πώληση ή εξυγχρονισμό του F-16, Αμερικανικών F-16 στην Τουρκία, γιατί τώρα πια τα μέλη του Κογκρέσου γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει με την τουρκική προκλητικότητα στην περιοχή, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα σχέδια της γαλάζιας πατρίδας, γνωρίζουν πολύ καλά ποιες είναι οι τουρκικές διεκδικήσεις, γνωρίζουν όμως σημείο προς σημείο, νησί προς νησί, τα οποία μάλιστα, όπως μας λένε οι πληροφορίες μας, Πόπη, σημειώθηκαν πάνω στους χάρτες, ακριβώς πάνω από ποια νησιά πέταξαν πριν από λίγες εβδομάδες τουρκικά F-16, αυτά που θέλουν να εξυγχρονίσουν τώρα οι Τούρκοι για να αγοράσουν καινούρια, πάνω από ποια νησιά πέταξαν, παραβιάζοντας τον ελληνικό εναέριο χώρο, παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και από ποια νησιά πάνω θα πετούν και τα ανανεωμένα, τα αναβαθμισμένα F-16, σε περίπτωση που πάρει έγκριση από το Κογκρέσο το αίτημα του Ερντογάν. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς ήθελα να καταστήσει σαφές, Πόπη, η ελληνική πλευρά και πιστεύει ότι το κατέστησε σαφές, ανέδειξε ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας και ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή. Η Ελλάδα θέλει να παίξει έναν ρόλο χώρας που μπορεί να παρέχει ασφάλεια στην περιοχή, εκτός βέβαια από τα ενεργειακά. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πολύ θετικό feedback από αυτό το διήμερο ταξίδι του Πρωθυπουργού και αυτό διαφάνει από τα πολύ καλά λόγια που είπε ο κύριος Μενέντες, μιλώντας για μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, αλλά και από τα όσα σχολίασαν τόσο η κυρία Πεντώση όσο και η κυρία Κάματα Χάρης στη συνέχεια μέσω των social media. Θυμίζω πόσες φορές σηκώθηκαν όρθιες τόσο η κυρία Πελώση όσο και η κυρία Κάματα Χάρης και χειροκρότησαν τον Πρωθυπουργό όταν είπε ότι δεν θα ανεχθούμε καμία παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός, οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις παρέθεσαν δείπνο προς τιμήν του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χαιρετισμό του επεσήμανε πως η αποστολή της κυβέρνησης θα έχει ολοκληρωθεί όταν η Ελλάδα γίνει το σύγχρονο κράτος που αξίζουν οι Έλληνες. Σχολίασε επίσης ως το πιο ελπιδοφόρο γεγονός που συντελείται στη χώρα την επιστροφή πολλών νέων που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου και εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων υποδέχθηκαν τον Πρωθυπουργό σε μια κατάμεστη αίθουσα εκπρόσωποι ελληνοαμερικανικών οργανώσεων στο δείπνο που παρέθεσαν προς τιμήν του στην Ουάσιγκτον μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο. It was indeed a special day for Hellenism, a special day for Greece, a special day for Cyprus, a special day
for all of you. I think you have every reason today to feel as proud as I do. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη, του Φιλέλληνα Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντες, που σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς καθόταν συνεχώς στο πλάι του Πρωθυπουργού, αλλά και του νέου πρέσβη των ΗΠΑ Τζορτζ Τσούνι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους ομογενείς, υπογράμμισε πως η αποστολή της κυβέρνησής του θα έχει ολοκληρωθεί μόνο όταν η Ελλάδα γίνει το σύγχρονο κράτος που αξίζουν όλοι οι Έλληνες. To its young citizens. Probably the most encouraging thing that is happening in Greece today is the fact that many young people who left the country during the crisis have decided to return to Greece. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια Ελλάδα που αλλάζει, ενώ επεσήμανε και τις μεγάλες κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα τα χρόνια της διακυβέρνησής του. We had to fight with what was essentially an organized attempt to breach our borders by Turkey when they tried to send tens of thousands of migrants across the Evros border. Then we had to face the global pandemic. Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε μία δημοφιλής φιγούρα και όχι μόνο λόγω ύψους. Ο Τούρκος σούπερστάρ του NBA, Ενές Καντέρ, σφοδρός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με ιδιαιτέρως τιμητικά λόγια αναφέρθηκε στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, ο Μπομπ Μενέντες. It's an extraordinary evening after an extraordinary week where the Prime Minister has had a moment in American history unlike others. The joint session of Congress recognition, seven standing ovations, a masterful speech, meeting with the Senate Foreign Relations Committee today, the visit at the White House. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρασημοφόρησε 12 επιφανείς ομογενείς για την προσφορά του στην πατρίδα. Σφοδρή ενόχληση λοιπόν έχουν προκαλέσει στην Τουρκία τόσο ο ένθερμος τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το παρατεταμένο χειροκρότημα που είδαμε ότι έπραξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Κογκρέσο όταν διατύπωνε μεταξύ άλλων τις ελληνικές θέσεις για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καρφώνοντας εμέσως πλην σαφώς την Τουρκία για τις προκλητικές πρακτικές της. Πήγαν όλευκη γραβάτα και η ελληνοποίηση του ονόματος Biden σε Bidenόπουλος έριξαν καρφιά στην Άγκυρα. Η τουρκική ενόχληση όμως κορυφώθηκε όταν η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και όλο το Κογκρέσο καταχειροκροτούσαν την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός διατύπωνε την ελληνική θέση για την Κύπρο. Ότι δεν υπάρχει λύση με δύο κράτη στο νησί. Ο Φουάντ Οκτάι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Müttefik dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Kongresi'nde Türkiye ve KKTC ile ilgili sergilenen tiyatroyu da izlediniz. İzledik hep birlikte. Kıbrıs'ta iki devletli çözüme karşı çıkan Yunanistan Başbakanlığı ayakta alkışlıyorlar. Adada sanki Kıbrıs Türkleri yokmuş gibi davranılması ibret verici bir durumdur. Το χειροκρότημα των γερουσιαστών το άκουσε δυνατά και στην κατεχόμενη Λευκοσία ο Ερσίν Τατάρ. Kıbrıs'ın gerçeklerini görenler iki halk adaylı çözüm olmalı diyor dedi. Ancak Yunanistan Başbakanı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunanistan Başbakanı'nı alkışlayanların bu gerçekleri görmediğini ifade etti. Άλλο σημείο εκνευρισμού αποτελούν οι εξοπλισμοί. Την ώρα που η Τουρκία παραμένει αποκλεισμένη από το F-35, η Ελλάδα δηλώνει πως θέλει να το έχει με ελληνικά χρώματα πάνω από το Αιγαίο πριν από το 2030. Δώρο F-35 από τον Biden στο Μητσοτάκη, είδε η γενή ΑΦΑΚ, ενώ σε τηλεοπτικά στούντιο διατυπώνεται φόβος μήπως οι σύμμαχοι ενισχύσουν την Ελλάδα και αυτό φέρει τις δύο χώρες αντιμέτωπες. Ne yaptıracak? Yunanistan'a her şeyi yaptırabilir. Her şeyi önümüzdeki süreç içerisinde. O halde en sıkıntılı hususlardan biri de bu. O halde önümüzdeki süreçte Türkiye'yi bekleyen tehlike Türkiye ve Yunanistan'ın karşı karşıya gelmesidir. Ασχολίαστη δεν έμεινε πάντως από τα τουρκικά μέσα και η καταγγελία από τον Πρωθυπουργό στο Κογκρέσο των παραβιάσεων και των υπερπτήσεων πάνω από ελληνικά νησιά. Μητσοτάκης'in bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. Yunan Başbakanı Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini de iddia etti. Δεν ήταν μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός που ενημέρωσε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ήταν και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, που άνοιξε τα χαρτιά του και μίλησε για την τουρκική προκλητικότητα στη συνάντηση που είχε στον Υπουργό Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πάμε να δούμε τώρα με την Αλεξία Τασούλη που είναι στη σύνδεσή μας το παρασκήνιο, Αλεξία, αυτής της συνάντησης.
Πόπι, ο Υπουργός Εξωτερικών εξειδίκευσε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Λευκό Οίκο, στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και στο Κογκρέσο. Είπε δηλαδή στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ότι τα τουρκικά μαχητικά F-16 θα λειτουργήσουν εις βάρος της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είπε επίσης ότι η ενίσχυση από τους Αμερικανούς στο τουρκικό οπλοστάσιο θα φορτίσει περισσότερο την ένταση. Μάλιστα, ο κύριος Δένδιας έδειξε στον κύριο Μπλίνκερ περισσότερους από 5 χάρτες με τις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είπε επίσης ότι θα έχει επιπτώσει και στη συμμαχία που υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο, Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου. Μάλιστα, οι Αμερικανοί φέρεται να είπαν ότι το Ocean Med δεν είναι εκτός ατζέντας, αλλά θα αποφασίσουν οι αγορές εάν θα γίνει όχι. Η Ελλάδα ξέρει ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να εκβιάσει την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και θα ζητήσει ανταλλάγματα. Γι' αυτό ο κύριος Δένδιας ήθελε ο κύριος Μπλίνκεν να είναι πολύ καλά ενημερωμένος λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση που θα έχει με τον Αμερικανό, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στο State Department. Η οποία ακολουθεί σε λίγες ώρες από τώρα. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στο θέμα για να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις των δύο αντρών. We are grateful for that partnership, the work that we are doing together to stand against Russia's aggression against Ukraine and to stand with Ukraine, the work that we're doing together to strengthen and diversify energy security, including in the Eastern Mediterranean. The work we're doing together through the strategic dialogue that we conducted and that we're going to continue across so many different areas in the relationship between Greece and the United States. Well, I will brief you on the situation in the Southeast Mediterranean and see how the United States could be more present in the region. The 3+1 dialogue, for example, you know, it's something that is of huge importance also, and I would like to discuss how we can enhance it. And also discuss challenges to a rules-based international order all around. I have to say it is important for us that the United States understands that no ground should be left to revisionist power who try to change this rules-based international order. Έχοντας πλέον αυτή την ενημέρωση ο Άντωνι Μπλίνκεν από τον Νίκο Δένδια για τις τουρκικές προκλήσεις, θα συναντηθεί γύρω στις 8.30, περίπου στις 8.30 ώρα Ελλάδας με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, λοιπόν, τον κύριο Τσαβούσογλου. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη που μας περιμένει εκεί για να δούμε τι θα κάνει, τι λένε οι πληροφορίες ότι θα κάνει ο Τσαβούσογλου, Μαρία. Λοιπόν, Πόπη, υπό τη βαριά σκιά που αφήνει η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ξεκινά στις 8.30 σε μια μισή ώρα περίπου η κρίσιμη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν στη Νέα Υόρκη. Κρίσιμη γιατί απόψε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση για την τελική στάση της Τουρκίας όσον αφορά την ένταξη Σουηδίας, Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια θα ξεκαθαρίσει και για την πώληση των F-16 στην Άγκυρα. Απόψε λοιπόν θα γίνει το μεγάλο παζάρι, λένε όλοι εδώ. Και οι δύο πλευρές θα παίξουν τα τελευταία τους χαρτιά. Ο Μεν Τσαβούσογλου το χαρτί των F-16 για να πει, συγγνώμη, το χαρτί του βέτο στο ΝΑΤΟ, ο Μπλίνκεν το χαρτί των F-16 για να πείσει την Τουρκία να κάνει πίσω. Ένα μπραντ δε φέρ λοιπόν απόψε, γιατί εκεί ουσιαστικά το έφτασε η Τουρκία με την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε μπροστά της, δηλαδή να ανταλλάξει την ψήφο της στο ΝΑΤΟ με τα F-16 αλλά και με άλλα ανταλλάγματα που θα ζητήσει απόψε στη Συρία αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο απόϊχος τώρα της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Αμερική δεν έχει σβήσει. Εκτιμάται λοιπόν ότι στην ατζέντα Τσαβούσογλου Μπλίνκεν απόψε θα συζητηθούν σίγουρα και τα όσα υπόθηκαν και συμφωνήθηκαν με την Ελλάδα. Στο επίκεντρο αναμένεται να τεθεί ο ενεργειακός αγωγός με το Ισραήλ. Μην ξεχνάμε ότι σε 10 περίπου ημέρες ο κύριος Τσαβούσογλου θα πάει στο Ισραήλ για να συζητήσει αυτό το κέριο ζήτημα. Και επίσης θα τεθούν απόψε και οι σχέσεις με την Ελλάδα, τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Άγκυρας. Να πω τέλος ότι στις 9.30 ώρα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα δώσει συνέντευξη τύπου στη Νέα Υόρκη και εκεί βέβαια θα δούμε αν υπάρξει και άλλη επίσημη αντίδραση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αμερική. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση. Σε λίγο θα γνωρίζουμε τι γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε λίγο πριν την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Αθήνα. Το Open μίλησε με αναλυτές οι οποίοι αποτίμησαν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την ομιλία του βέβαια στο Κογκρέσο. Ακούστε τι μας είπαν. Ο συμβολισμός της ομιλίας του στο Κογκρέσο
του εξαιρετικού κλίματος με τον πρόεδρο Biden στέλνει ένα μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις, αλλά κυρίως σε τρίτους που ενδιαφέρονται για τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Αθήνας. Η εικόνα του Έλληνα Πρωθυπουργού να μιλά από το βήμα του Κογκρέσου και σύσσωμο το νομοθετικό σώμα να τον χειροκρότει θερμά προκάλεσε την ενόχληση της Τουρκίας, εκτιμούν μιλώντας το Open διεθνολόγοι και αναλυτές. Φάνηκε με εξαιρετικό τρόπο η εγκύτητα των αξιών και σε ένα βαθμό των θέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Θα δούμε σε βάθος χρόνου σε ποιο βαθμό οι ήδη εξαιρετικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον θα προωθηθούν ακόμα περισσότερο. Αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατόρθωσε να αγγίξει τις ψυχές και το νου των μελών του Κογκρέσου, αυτό είναι μια επένδυση της Ελλάδας για το μέλλον. Θα επηρεάσει η επιτυχημένη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Διεθνολόγοι εκτιμούν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τα ανατολικά παζάρια για να κερδίσει όσα περισσότερα μπορεί. Η Τουρκία προτίθεται να παζαρέψει πολύ σκληρά το θέμα της εισόδου της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ σε πολλά επίπεδα. Εκείνο από όλα αυτά που μας ενδιαφέρει εμάς άμεσα είναι το θέμα της επανάληψης των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Οι ΗΠΑ θα προσπαθήσουν να διευθετήσουν διαφορές που έχουν μεταξύ τους, αλλά αυτή τη φορά αυτό δεν πρόκειται να γίνει εις βάρος της ισορροπίας απέναντι στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ελληνοαμερικανική κοινότητα συνεχίζει τις προσπάθειες προκειμένου να μπλοκάρει το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των τουρκικών F-16. Όλοι ενωμένοι εναντίον της πώλησης. Η Αμερική είναι ο ηγέτης του ΝΑΤΟ και δεν πρέπει να αφήνει τα όπλα της να χρησιμοποιηθούν μέσα στο ΝΑΤΟ με τέτοιο, με τέτοιο τρόπο. Ο Τούρκος πρέσβης έχει δώσει την εντύπωση στην Άγκυρα ότι έχει εξασφαλίσει πλειοψηφία των 2/3 στο Κογκρέσο για τα F-16. Ζητάει και τα F-35. Για να άρω το βέτο θα μου δώσετε τα F-35. Δηλαδή μιλάμε για ένα στιγμό εκβιαστή. Ας δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς σχολίασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Μητσοτάκης επιστρέφει από την επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας εισπράξει πολλά χειροκροτήματα αλλά καμία ουσιαστική δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Δεν διεκδίκησε και συνεπώς δεν απέσπασε καμία δέσμευση απέναντι στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Δεν απέσπασε ούτε έστω ένα έμεσο σχόλιο του Αμερικανού Προέδρου για τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις κάτω από 6 ναυτικά μίλια. Εμείς δεν είμαστε μίζεροι σε καμία περίπτωση. Δεν θα κάνουμε απαξίωση σε καμία περίπτωση. Ούτε θα υποβαθμίσουμε την αξία πραγμάτων που έχουν εθνικό όφελος. Όμως θα είμαστε προσεκτικοί, διότι άλλο η διπλωματία και άλλο PR. Το ταξίδι πέτυχε το σκοπό του, μόνο που αυτή την επιτυχία ο ελληνικός λαός θα την πληρώσει κυριολεκτικά και μεταφορικά πάρα πολύ ακριβά. Θα την πληρώσει με μεγαλύτερη εμπλοκή στα υπεριαλιστικά πολεμικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς, με μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με νέες αγορές του αιώνα. Δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη λέξη Τουρκία. Δεν είπε ούτε μία λέξη για το μείζον θέμα της πώλησης των αμερικανικών αναβαθμισμένων F-16 και την αναβάθμιση του υφιστάμενου τουρκικού στόλου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε το όραμά του για μια Ελλάδα δεμένη στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εντός μιας αποδυναμωμένης εξαρτημένης Ευρώπης. Και τελικά ο Ερντογάν το είπε και το έκανε. Η Τουρκία μπλόκαρε τη συζήτηση για την ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ στη συνάντηση των πρεσβευτών της Συμμαχίας στο πλαίσιο αυτού του παζαριού για το οποίο μας είπε νωρίτερα και η Μαρία Ζαχαράκη. Νωρίτερα ο Ερντογάν εμφανίστηκε για άλλη μια φορά προκλητικός λέγοντας πως και το ναι της Τουρκίας για την ένταξη της Ελλάδας ήταν λάθος που δεν θα επαναληφθεί τώρα με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Θα συνδεθούμε για να δούμε το θέμα αναλυτικά καθώς και όσα συμβαίνουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, στον πόλεμο της Ουκρανίας, με την Ελευθερία Σπυράκη που είναι στην Οδυσσό, την Αδαμαντία Λιόλιου η οποία βρίσκεται στο Κίεβο. Είναι μαζί μας με ενδιαφέρουσες εξελίξεις της τελευταίας στιγμής η Μαρία Ρόνη από τις Βρυξέλλες και βεβαίως ο Θανάσης Αυγερινός από τον Ντονιέτσκ. Πρώτα όμως να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ με τα όσα γίνανε στην προσπάθεια της Σουηδίας και της Φιλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Οι πρέσβεις της Σουηδίας Άξελ Βένχοφ και της Φινλανδίας Κλάους Κορχόνεν παραδίδουν στο Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ τις αιτήσεις ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. This is a good day at a critical moment for our security. Thank you so much for handing over the applications for Finland's and Sweden's membership in NATO. Μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να ξεπεραστεί το βέτο που άσκησε η Τουρκία, καθώς ο Τούρκος πρέσβης μπλόκαρε την αρχική απόφαση του ΝΑΤΟ να επεξεργαστεί το αίτημα ένταξης των δύο χωρών. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος στήριξε την άρνηση της Άγκυρας, κάνοντας μια προκλητική δήλωση για την Ελλάδα. Uyanlış bir kere yapıldı. Neyle? Yunanistan'la. Yunanistan ve Fransa
bunlar NATO'dan çıkmışlardı. Sonradan girmelerine maalesef bizler o zaman evet dedik. Müslüman bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz. Δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Sabah αποκαλύπτει τους 10 όρους που έχει βάλει η Τουρκία για να πει το ναι στη Φιλανδία και τη Σουηδία. Ανάμεσά τους είναι να πάρουν οι δύο χώρες σαφή θέση σχετικά με το PKK, να επιταχύνουν την έκδοση στην Τουρκία προσώπων που συνδέονται με τρομοκράτες, να σταματήσουν τη φερόμενη από τους Τούρκους παροχή υλικής βοήθειας στις λεγόμενες δυνάμεις λαϊκής αυτοάμυνας στη Συρία, οι οποίες συνδέονται κατά την Άγκυρα με το PKK. Από τις υποένταξη χώρες όμως, αλλά και τα κράτη-μέλη της συμμαχίας, υπάρχει αισιοδοξία πως οι αντιρρήσεις της Τουρκίας θα καμφθούν. Είχα ένα τηλεφωνικό με τον πρεσβύτερο Ερντογάν στην αρχή Απριλίου. Και ήταν πολύ κλαρό ότι θα στήριζε. Θα είπε ότι θα ασκήσει favorable. Nu, det ser ut att det finns lite olika opinioner. Man måste diskutera vidare. Und ich bin so zuversichtlich wie der NATO-Generalsekretär, dass das auch schnell und zügig gelingen wird mit der Unterstützung aller Länder, auch der Türkei als NATO-Mitglied. Η αντίδραση του Βλαντίμιρ Πούτιν σε όλα αυτά ήταν να μιλήσει για προληπτική δράση για να αντιμετωπιστεί η απειλή της Δύσης προς τη Ρωσία. Понимая, какие шаги будут приниматься в ближайшее время на Западе, мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение. Обращать непродуманные, хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе на пользу. Η υποψηφιότητα Φιλανδίας και Σουηδίας θα μελετηθεί από τα 30 κράτη-μέλη της Συμμαχίας, μια διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου 2 εβδομάδες. Η διαδικασία διαρκεί γενικά ως και 12 μήνες, αλλά το ΝΑΤΟ θέλει να κινηθεί γρήγορα στη συγκεκριμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που θέτει η Ρωσία για αυτές τις δύο χώρες. Το ΝΑΤΟ λοιπόν ήθελε να κινηθεί γρήγορα. Οι διαδικασίες όλες ήταν κατεπήγοντος, με την αίσθηση του κατεπήγοντος και όχι μόνο, διαδικασίες κατεπήγοντος. Πάμε στη Μαρία Ρόνη στις Βρυξέλλες, γιατί η Τουρκία μπλοκάρει τη διαδικασία. Και τι γίνεται από εδώ και στο εξής, λοιπόν, Μαρία. Μπλοκάρει τη διαδικασία η Τουρκία. Ουσιαστικά αρνείται να ξεκινήσουν οι σύντομες διαδικασίες που προβλέπονται για την υπογραφή του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Σήμερα συνεδρίασε το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο σε επίπεδο πρέσβεων, μόλις δηλαδή το ΝΑΤΟ έλαβε και επίσημα το αίτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας. Και στο Συμβούλιο η Τουρκία επέμεινε ότι δεν μπορεί να πει το ναι στην ένταξη των δύο αυτών χωρών, όσο δεν ικανοποιούνται οι ανησυχίες ασφαλείας που έχει απέναντι σε αυτές τις δύο χώρες. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία κατηγορεί τις δύο χώρες, κυρίως τη Σουηδία, ότι είναι φυτώριο τρομοκρατών Κούρδων από τη Συρία και του PKK. Ζητά επίσης να αρθεί το εμπάρκο εξαρτημάτων όπλων προς την Τουρκία από αυτές τις δύο χώρες. Τώρα, όπως και στο χθεσινό συμβούλιο, έτσι και σήμερα ασκήθηκε μεγάλη πίεση από όλους τους συμμάχους στην Τουρκία να βρει γρήγορα λύση στο πρόβλημα που έχει με τη Σουηδία και την Φιλανδία, ή δυνατόν σε 15 μέρες, διότι όλοι οι σύμμαχοι, πλην της Τουρκίας φυσικά, θέλουν το πρωτόκολλο προσχώρησης να υπογραφεί μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Επίσης, κάποιες χώρες είπαν στην Τουρκία ότι σέβονται τις ανησυχίες της, όμως και αυτή πρέπει να σεβαστεί την ιστορική στιγμή, διότι οι δύο χώρες, Φιλανδία και Σουηδία, είναι εξεθειμένες στην εχθρότητα της Ρωσίας όσο καθυστερεί την διαδικασία. Και μάλιστα κάποιες χώρες της Βαλτικής είπαν ότι και εκείνες έχουν ανησυχίες για την ασφάλειά τους, εφόσον βρίσκονται δίπλα σε αυτές τις χώρες. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουν, Πόπη, ότι στην πραγματικότητα το Brand Affair θα συνεχιστεί σήμερα στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Τσαβούσογλου και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Αντώνη Μπλίνκεν, διότι όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία ζητά και άλλα ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ και από άλλες νατοϊκές χώρες. Και το ερώτημα είναι πόσο πολύ είναι διατεθειμένος πλέον να τραβήξει το σχοινί ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Είναι σίγουρο ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο ενός σπριντ διπλωματικού. Οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις θα είναι συνεχείς.
μεταξύ των εταίρων της Συμμαχίας αλλά και, και της Τουρκίας. Και το ζήτημα είναι ότι υπογείως θα παίζει το γνωστό παζάρι που δεν το κρύβει κιόλας ο Ερντογάν, ζητώντας όπλα από τους πάντες, από τα χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, από τους πάντες και από την Αμερική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Ας ελπίσουμε ότι σε αυτή τη διαπραγμάτευση δεν θα του βγει του Ερντογάν. Δεν θα του γίνουν δηλαδή τα χατήρια και σε αυτό το παζάρι του. Πάμε όμως και στο Αζοφστάλ, στο εμβληματικό αυτό εργοστάσιο της Μαριούπολης, στα δεδαλώδη υπόγεια του οποίου παραμένουν εκατοντάδες Ουκρανοί μαχητές και η προσπάθεια για την απομάκρυνσή τους είναι σε εξέλιξη. Οι Ρώσοι λένε ότι μέσα σε ένα 24ωρο παραδόθηκαν περισσότεροι από 600 στρατιώτες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του μιλά για διεθνή προσπάθεια απομάκρυνσης και του τελευταίου μαχητή. Στη Ρωσική Δούμα πάντως συζητούν ότι όσοι έχουν παραμείνει στο Αζοφστάλ είναι εγκληματίες πολέμου και πρέπει να δικαστούν. Η ρωσική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα Ουκρανών στρατιωτών μεταξύ αυτών και γυναίκες να απομακρύνονται από το εργοστάσιο Αζοφστάλ και να υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο από τους Ρώσους στρατιώτες. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Η Μόσχα ανακοινώνει τώρα ότι μέσα σε μία μόλις ημέρα έχουν παραδοθεί στον ρωσικό στρατό 694 μαχητές, ανάμεσα σε αυτούς και πολλοί τραυματίες. Η κυβέρνηση του Κιέβου αποφεύγει να ανακοινώσει πόσοι έμειναν πίσω, διαμηνύει ωστόσο ότι υπάρχει σχέδιο για την απομάκρυνσή τους. Εβοκατσίνα μίσια τριβάει και γιοι κρούν νάσοι βίσκοβοι και ροσβίδνικοι. Το Ρωσικό Κοινοβούλιο, ωστόσο, συζητά τον δεχόμενο να απαγορεύσει την ανταλλαγή Ρώσων εχμαλώτων πολέμου με μαχητές του τάγματος Αζόφ, καθώς θεωρεί την εθνικιστική ομάδα αυτούργο του αντιρωσικού αισθήματος στην Ουκρανία. Ναζιστικοί преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники, и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом. Коллективного Запада, которые на протяжении десятилетий игнорировали абсолютно законные озабоченности России в сфере обеспечения своей безопасности и поощряли, всячески поощряли националистические, неофашистские элементы в киевском руководстве. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας δήλωνε ταυτόχρονα ότι ο πόλεμος πλέον έχει μπει σε παρατεταμένη φάση, καθώς ο ρωσικός στρατός επιδιώκει να κυριεύσει ολόκληρο τον Ντονμπάς και να καταλάβει τον Ουκρανικό Νότο. Το Βρετανικό Πεντάγωνο από την πλευρά του, στην τελευταία του αναφορά, εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεφοδιασμού, γεγονός που καθυστερεί σημαντικά τις επιχειρήσεις τους. Στη Μαριούπολη, πάντως, η ουκρανική αντίσταση φιλορροεί πραγματικά. Πάμε κατευθείαν στην Ελευθερία Σπυράκη για να δούμε τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Καταρχάς, πώς είναι οι Ουκρανοί στρατιώτες που είναι ακόμη μέσα στα υπόγεια του Αζοφστάλ, Ελευθερία. Πόπε, είναι δύσκολη η επιχείρηση εκένωσης του εργοστασίου Αζοφστάλ, αλλά επουδενίου δεν μιλάμε για παράδοση του εργοστασίου Χαλιβουργίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αριθμό που ρώτησες, επίσημη δεν υπάρχει αριθμός από τη μεριά της Ουκρανίας. Η Ουκρανία δεν έχει δώσει τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε στο εργοστάσιο Χαλιβουργίας. Και δεν το κάνει αυτό για λόγους ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας συγκεκριμένα. Πάντως, από την μεριά της η Ρωσία έκανε λόγο για τουλάχιστον 10, με συγχωρείτε, για τουλάχιστον 1,000 Ουκρανούς οι οποίοι βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα μέσα στο Αζοφστάλ. Ωστόσο, η Ουκρανία επιμένει να μην αναφέρει τον αριθμό. Επίσης, να πούμε ότι η επιχείρηση συνεχίζεται καθημερινά, η επιχείρηση εκένωσης του εργοστασίου, ενώ δεν γνωρίζουμε κιόλας και πόσο διάστημα θα διαρκέσει. Είναι και αυτό ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν γνωρίζουμε ούτε πόσο θα διαρκέσει και ούτε τι θα γίνει στην συνέχεια. Πάντως, αξίζει να πούμε ότι και ο πρόεδρος Ζελένσκι το τόνισε, αλλά και οι Ουκρανοί γενικότερα, ότι όσοι βγήκαν από το εργοστάσιο Χαλιβουργίας, αλλά και όσοι παραμένουν, χαρακτηρίζονται ως ήρωες. Ελευθερία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για να πάμε στο Ντονιέτσκ, να ακούσουμε τι λένε και οι Ρώσοι για την ίδια ιστορία. Θανάση, τι λένε για το Αζοφστάλ. Καλησπέρα από τον Ντονιέτσκ. Πρώτη είδηση, καταλαβαίνετε, παραμένει για δεύτερο 24ωρο η συνεχιζόμενη παράδοση σε διαδοχικές παρτίδες των Ουκρανών ενόπλων.
που έμεναν εκεί βομβαρδιζόμενοι από το ρωσικό πυροβολικό και την αεροπορία. Έχουν φτάσει όντως περί τους 1,000. Οι εκπρόσωποι των ρωσόφωνων πολιτοφυλακών του Ντονιέτσκ λένε ότι παραμένουν άλλοι 1,000 με 1,500. Και βέβαια μαζί με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι ότι υπάρχει οποιαδήποτε παρουσία στη διαδικασία ξένων παρατηρητών ή πολύ περισσότερων μυστικών πρακτόρων της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι επιμένουν ότι όλη η διαδικασία είναι υπό τον έλεγχό τους. Σε νοσοκομεία στην αυτοαποκαλούμενη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ περιθάλπονται οι τραυματίες. Όλοι οι υγιείς ανακρίνονται από τις ρωσικές υπηρεσίες. Ο επικεφαλής της περιφέρειας του Ντονιέτσκ από την πλευρά των ρωσόφωνων, ο Ντενίς Πουσίλιν, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα με πολλούς ξένους και Ρώσους δημοσιογράφους, ήμασταν και εμείς εκεί, μου επιβεβαίωσε έμεσα για πολλωστή φορά την ύπαρξη και ξένων μισθοφόρων, λέγοντας προς το παρόν ότι οι πληροφορίες για αυτούς είναι απόρριτες. Ο Πουσίλιν είπε ότι υπάρχουν και υψηλόβαθμοι Ουκρανοί διοικητές μέσα στο Αζόφστα, οι οποίοι δεν έχουν βγει, δεν γνωρίζουμε πότε θα το πράξουν. Μάλιστα, από τις συζητήσεις μας εδώ καταλαβαίνουμε ότι ασκείται τεράστια πίεση και στην ηγεσία του Ντονιέτσκ και στο Κρεμλίνο από την κοινή γνώμη, που έχει υποφέρει πολλά από το τάγμα Αζόφ τα τελευταία 8 χρόνια του Ουκρανικού εμφυλίου. Και τώρα μοιάζει η κοινή γνώμη να ζητά εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες. Μην σας πω ότι οι άνθρωποι που έχουν θρηνήσει δικούς τους εκνευρίζονται και το δηλώνουν δημόσια, γιατί ο ρωσικός στρατός επιδεικτικά κιόλας φέρεται υποδειγματικά στους Ουκρανούς εχμαλώτους, όπως έχει προφανώς συμφωνηθεί με τον Κύπρο, αλλά και όπως επιτάσσουν οι κανόνες πολέμου. Μάλιστα. Λένε εδώ ότι αυτοί οι κανόνες δεν τηρήθηκαν από την Ουκρανική πλευρά. Και βέβαια να προσθέσω ότι επειδή περάσαμε σήμερα από τη Μαριούπολη και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε επιτέλους να στείλουμε ένα ρεπορτάζ από εκεί, ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου της Μαριούπολης, που είναι Έλληνας από τους Σαρτανά, στέλνει χαιρετισμούς στους συγγενείς και στους φίλους του. Είναι πολύ καλά στην Ελλάδα και στην Κύπρο και νομίζω ότι θα δούμε τι μας είπε στην κάμερα του Όπεν. Να δούμε το δήμαρχο της Μαριούπολης τι μας είπε στην κάμερα του Όπεν. Σε ευχαριστήσουμε πολύ. Сьогодні в Маріуполі не працює водовідведення, тобто не працює каналізація. І ми маємо розуміти, що в Маріуполі залишається більше 100 тисяч населення, і це є проблемою. І наші поховані лікарі сьогодні звертають на це увагу, що може бути великою проблемою як екологічна складова, так і інфекційна складова. Пане Кесто Києво, стіна Адамадія Льолю, на думати сімвені Кія Адамадія. Πόπι, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, παρατείνεται στην εμπόλεμη Ουκρανία ο στρατιωτικός νόμος για ακόμη 90 ημέρες και συνεπώς θα ισχύει μέχρι και τις 23 Αυγούστου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ισχύει και η απαγόρευση εισόδου και έξοδου από τη χώρα και ορισμένοι περιορισμοί, όπως και η απαγόρευση κυκλοφορίας για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, ως προς το επιχειρησιακό επίπεδο, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, ο κύριος Αλεξάνδερ Ματουζιάνικ, σήμερα δήλωσε ότι στην Μαύρη Θάλασσα υπάρχουν τρία πλοία που είναι εξοπλισμένα με 23 πυράβλους, έτοιμα να επιχειρήσουν και να εκτοξεύσουν τους πυράβλους αυτούς. Την ώρα μάλιστα που οι Ουκρανοί επισημαίνουν πως έχουν να δουν σε κάποια δημόσια εμφάνιση τον διοικητή του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας από τις 14 Απριλίου, την ημέρα που βυθίστηκε το καταδρομικό Μόσκβα, ενώ την ώρα μάλιστα που οι Ρώσοι απαντούν ότι βρίσκεται ο ίδιος στο πεδίο της μάχης. Κύρια στόχευση, όπως αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας, είναι τα ανατολικά και ο πρίνης έλεγχος του Λουγκάνσκ, του Ντονιέτσκ και της Χερσόνας και ύπαρξη ενός χερσαίου διαδρόμου προς την Κριμαία. Τέλος, Πόπη, να σου αναφέρω ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της πρώτης δίκης για έγκλημα πολέμου με τον κατηγορούμενο, τον 21 ετών Ρώσο στρατιώτη, να παραδέχεται την ενοχή του και τον εισαγγελέα να επισημαίνει πως υπάρχει πλήρες αποδεικτικό υλικό και βίντεο και μάρτυρες. Ο δικηγόρος του βέβαια είπε ότι θα τον υπερασπιστεί σύμφωνα και με τους νόμους της Ουκρανίας αλλά και σύμφωνα με τους διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Θα συνεχιστεί η δίκη και αύριο και αναμένουμε την απόφαση. Μεγάλη σημασία δίκη που θα δημιουργήσει ένα δικαστικό προηγούμενο για να συνεχίσουμε και να εκδικαστούν και οι επόμενες υποθέσεις για εγκλήματα πολέμου που ερευνώνται από την εισαγγελία της Ουκρανίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Αδαμαντία. Τώρα από το μέτωπο του πολέμου πάμε στο μέτωπο της οικονομίας, γιατί από τη μία η ακρίβεια στα καύσιμα και από την άλλη στα είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης δημιουργείται ένα κοκτέιλ που βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι πρατηριούχοι κάνουν ήδη λόγο για νέες αυξήσεις στην αντλία λόγω των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ενώ και στα ράφια των σούπερ μάρκετ καταγράφονται ανατιμήσεις σε βασικά είδη. Δελτία με νέες ανατιμήσεις λαμβάνουν σε καθημερινή πλέον βάση οι παρατηριούχοι, καθώς η διεθνής τιμή του πετρελαίου συνεχίζει το ράλι ανόδου εδώ και μια εβδομάδα, με το βαρέλι να φτάνει έως τα $115.
Έχει ακριβήνει, 50 ευρώ έβαζα πριν, 50 βάζω και τώρα, αλλά ο δείκτης πάει... Διότι εχθές είχαμε 3,5 λεπτά, σήμερα 3 λεπτά, αύριο πιστεύω ότι θα είναι σίγουρα 2 λεπτά, που σημαίνει ότι μέχρι τέλος της εβδομάδος θα έχουμε 10 λεπτά και θα δούμε από 2,20 στα μεγάλα αστικά κέντρα 2,30. Στις τελευταίες ημέρες η τιμή της αμόλυδης έχει πάρει 3 λεπτά αύξηση, με τη μέση τιμή πανελλαδικά να βρίσκεται στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Οι προβλέψεις για νέες ανατιμήσεις προκαλούν πλέον ζάλι στους καταναλωτές. Ακριβότερο από το φάρμακο έχει γίνει. Με 50 ευρώ το σχεδόν το φούλαρα. Τώρα θέλω 80 περίπου. Η ακρίβεια στα καύσιμα πυροδότησε πολιτική κόντρα στη Βουλή. Τη σοφιστία αλλού. Εδώ σας είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί στο Λουξεμβούργο με 2.500 κατώτατο μισθό είναι 1,8. Και εδώ με 7 εκατοστάρικα από το κατώτατο μισθό είναι 2,10 και 2,40. Γιατί έχει μικρότερο φόρο στα καύσιμα, είναι η απάντηση. Επί Πασόκ ήταν πιο φτηνή η βενζίνη στην Ελλάδα από το Λουξεμβούργο, κυρία Γιαννακοπούλου. Θα σας δώσω 10 λεπτά να βρείτε από το Google την τιμή επί Πασόκ. Το παράζ ανατιμήσεων στα σούπερ μάρκετ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Συσκευασμένο τυρί κρέμα αυξήθηκε κατά 19 λεπτά μέσα σε μια εβδομάδα. Τυρί τύπου Γκούντα από τα 2 ευρώ και 62 λεπτά ανέβηκε στα 2,81. Ένα πακέτο χαρτοπετσέτες από τα 54 λεπτά η συσκευασία ανέβηκε στα 90. Είναι το κρέας. Είναι τα ζυμαρικά, τα πάντα όλα. Χαραμάδα αισιοδοξίας για συγκράτηση της ακρίβειας αφήνει η σταθεροποίηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 7,4% για Απρίλιο και Μάρτιο, με την προϋπόθεση να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία που επηρεάζει το κόστος στην ενέργεια. Η Γερμανία πάντως λαμβάνει ήδη περιοριστικά μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και προετοιμάζεται για ενδεχόμενη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στον Παντελή Βαλασόπουλο θα πάμε κατευθείαν για να δούμε, Παντελή, ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει ήδη, έχει αρχίσει να τα εφαρμόζει και ποιος είναι ο τελικός στόχος, πού πηγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, καλησπέρα. Να πούμε ότι ο ίδιος ο Υπουργός Ενέργειας, σήμερα ο κύριος Χάμπερ, είπε ότι είμαστε σε απόλυτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ενέργεια. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι στη Ρωσία. Υπάρχει μια σύνοδος αυτή την ώρα στη Δανία, οι χώρες της Βορείου Θάλασσας, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Δανία, για νέα αιωλικά πάρκα που θα τροφοδοτούν ολόκληρη την Ευρώπη με φτηνή ηλεκτρική ενέργεια. Τώρα, η Γερμανία έχει αποφασίσει για περιορισμό της κατανάλωσης εδώ και καιρό. Ήδη θα υπάρξει 50% μείωση του φωτισμού στους δημόσιους χώρους. Θα είναι μικρότερη. Σε ολόκληρη τη χώρα, στους δήμους, στα σπίτια, στα δημόσια κτίρια και στους δρόμους βέβαια, έτσι. Θα είναι μικρότερη ένταση και λιγότερες ώρες. Πάντως βοηθάει και ο καιρός πια. Mm-hmm. Από το Μάιο και τον Ιούνιο είναι πολύ λίγες οι ώρες της νύχτας στη Γερμανία. Επίσης, από 1η Ιουνίου μπαίνουν σε εφαρμογή τα μέτρα και στήριξης, δηλαδή από την 1η Ιουνίου θα υπάρχει με 9 ευρώ μια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα τρένα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Για όλους τους Γερμανούς πολίτες, εννοείς, Παντελή, για να αφήσουν το αυτοκίνητο, τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ακριβώς. Για όλους και για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και για όλα τα τρένα. Και βέβαια θα μειωθεί κατά 30 λεπτά ο φόρος στα καύσιμα. Σε κάθε λίτρο θα μειωθεί 30 λεπτά ο φόρος. Επίσης να σου πω τέλος ότι η Uniper, η μεγάλη εταιρεία που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Γερμανία, είπε ότι θα συνεχίσει να πληρώνει σε ευρώ όπως ορίζει η Κομισιόν. Η ανταλλαγή σε ρούβλια θα γίνεται από τους Ρώσους και η μεγάλη πληρωμή που αναρωτιόμαστε όλοι πότε θα γίνει στην Γερμανία, που παίρνει τις μεγαλύτερες ποσότητες, θα γίνει στο τέλος του μήνα. Κάτι που έλεγε ότι αναμένει και η ελληνική κυβέρνηση για να δει και εκείνη τι θα κάνει. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντέλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, σε αρρωτικές αλλαγές σε μεταφορές, ηλεκτροπαραγωγή και κτίρια φέρνει ο νέος κλιματικός νόμος, ο οποίος κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, στη δική μας Βουλή, και προβλέπει μεταξύ άλλων την κατάργηση των λιγνητικών μονάδων από το 2028 και έπειτα. Επίσης, όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα από το 2026, ενώ μπαίνει τέλος στην εγκατάσταση νέων καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025. Ριζικές αλλαγές φέρνει ο κλιματικός νόμος που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε μεταφορές, ηλεκτροπαραγωγή και κτίρια.
Ο νόμος βάζει τέλος στην πώληση και κατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από 1η Ιανουαρίου του 2025. Από το 2023, για τα νέα κτίρια πάνω από 500 τετραγωνικά μέτρα, θα είναι υποχρεωτικό να έχουν φωτοβολταϊκά για τις ενεργειακές τους ανάγκες. Οι διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων σε ευπαθείς περιοχές, που είναι πρακτικά ανεφάρμοστες λόγω του τεράστιου κόστους ασφάλισης μόνο της επισφάλειας, αλλά και άλλες που αφορούν τα υγρά καύσιμα, δεν είναι παρά ο προπομπός πολύ σκληρών ρυθμίσεων για τις αναγκαστικές αναβαθμίσεις των κτιρίων που θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια, χωρίς τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν ούτε να νοικιάσουν αλλά ούτε και να πουλήσουν τα κτίρια τους. Τα πάνω κάτω έρχονται και στις μεταφορές, καθώς από το 2026 όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ηλεκτροκίνητα. Ηλεκτρικά, υβριδικά, ηλεκτρικά θα πρέπει να είναι από το 2024 κιόλας το 1/4 των νέων εταιρικών αυτοκινήτων. Ενώ από το 2030 θα επιτρέπεται ταξινόμηση μόνο νέων επιβατικών που θα είναι ηλεκτρικά. Αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει πολλές μεγάλες ελλείψεις για επαγγελματικό αυτοκίνητο. Δεν ξέρω γιατί έβαλε πρώτα τα ταξί να αλλάξουν, αν και έπρεπε να ήταν τελευταία το επαγγελματικό αυτοκίνητο, για να δούμε τις προδιαγραφές του, αν ανταποκρίνονται να δουλεύει δύο βάλτες ένα αυτοκίνητο. Πάντως ο κλάδος πιστεύω θα διδάσει. Ο κλιματικός νόμος απαγορεύει επίσης την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη μετά το 2028. Ο νόμος προβλέπει τη διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνητικών μονάδων το αργότερο έως στις 31 Δεκεμβρίου του 2028. Με ρήτρια επανεξέτασης όμως το 2025 και με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η επάρκεια ισχύως και η ασφάλεια εφοδιασμού. Από την 1η Ιανουαρίου 2025 προβλέπεται επίσης πως τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς ή πλημμύρας θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Χωρίς ασφαλιστήριο, το κτίριο δεν θα μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί. Και άλλη μια είδηση όμως που απασχολεί πολλούς. Παράταση για άλλον ένα μήνα της αποπληρωμής των ποσών που οφείλουν οι επιχειρήσεις από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Ο Γιάννης Φόσκολος είναι κοντά μας και έχει όλες τις λεπτομέρειες, Γιάννη, για το πώς θα γίνει τελικά, πότε θα πληρώσει ο κόσμος. Ακριβώς, Πόπη. Έχουμε μια νέα ανάσα για τις 700.000 επιχειρήσεις που έλαβαν ποσά μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Όπως ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, η αποπληρωμή των ποσών θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο. Έχουμε λοιπόν μια νέα παράταση, μια νέα ανάσα για όλες αυτές τις επιχειρήσεις. Όσοι πληρώσουν φυσικά εφάπαξ, το ποσό που θα τους καταλογιστεί θα έχουν μια έκπτωση 15%. Ενώ όσοι επιλέξουν να πληρώσουν σε δόσεις θα έχουν 96 δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου πλέον και όχι τέλος Ιουνίου όπως ίσχυε. Όπως είπε ο κ. Ταϊκούρας, θα επιστραφούν 2,3 δις από τα 8,3 δις που δόθηκαν. Άρα κουρεύονται, έχουν ήδη κουρευτεί 6 δισεκατομμύρια Μάλιστα. από τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Να σου πω όμως πως επίσης ανακοίνωσε την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ έως το τέλος του 2022 για εστίαση στο 13%, μεταφορές στο 13%, τουρισμό και κινηματογράφους γυμναστήρια στο 13%. Είναι αυτό το πακέτο που λέγαμε ότι σχεδόν έχει κλειδώσει. Σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2022 σε όλες αυτές τις υπηρεσίες ο ΦΠΑ μένει στο μειωμένο 13%. Το μέτρο, να σου θυμίσω, ίσχυε μέχρι τώρα έως τον Ιούνιο. Γιάννη, οι εισφορές των μη μισθωτών από πότε αυξάνονται? Εκεί λοιπόν έχουμε ένα θέμα, Πόπη, διότι ο νόμος όπως ισχύει σήμερα προβλέπει πως από το Γενάρη του 2023 θα πρέπει οι εισφορές των μη μισθωτών, δηλαδή των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, όχι των μισθωτών, να αυξηθούν με βάση τον ετήσιο πληθωρισμό. Τώρα έχουμε έναν ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος μπορεί να φτάσει στο 5,5 και 6%. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η αναπροσαρμογή από 1η Γενάρη μπορεί να είναι σημαντική. Θα δούμε όμως τι θα γίνει εκεί, διότι αυτό που ακούμε, οι πληροφορίες και του Open και της ημερησίας αναφέρουν πως μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο νόμο. Είναι νωρίς ακόμα, μέχρι το τέλος του έτους θα δούμε τι αλλαγές. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα τότε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει καταγγελία ότι ο γιατρός που έχει ήδη καταδικαστεί για το θάνατο μιας νέας γυναίκας μετά από επέμβαση τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου συνεχίζει να χειρουργεί ακόμα. Χθες καταδικάστηκε και πάλι για το θάνατο του 24χρονου από την Καβάλα που είχε υποβληθεί σε παρόμοια επέμβαση. Ακόμη όμως δεν το έχει επιβληθεί πάυση των ιατρικών καθηκόντων. Δίκαια, πάρα πολύ δίκαια η απόφαση. Τουλάχιστον πιστεύω ότι να αναπαυθεί λίγο η ψυχούλα του. Δικαιωμένος αισθάνεται ο πατέρας του 24χρονου που πέθανε μετά από επέμβαση γαστρικού δακτυλίου το 2017, λίγο μετά την καταδίκη του γιατρού που τον χειρούργησε σε φυλάκιση 4 ετών. Όμως η ποινή του γιατρού που είχε καταδικαστεί και για ανάλογη υπόθεση το 2012 με θύμα μια γυναίκα 41 ετών σε παρόμοια επέμβαση είναι εξαγοράσιμη προς 5 ευρώ την ημέρα και ο γιατρός συνεχίζει να χειρουργεί. Πέθανε τόσο κόσμο και πόσοι άλλοι έχουν προβλήματα και δεν μιλάνε. Θα εμφανιστούν και αυτοί σιγά σιγά.
Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και για το θάνατο πριν από ένα χρόνο μιας 14χρονης, η υπόθεση της οποίας εκκρεμεί. Καταδικάστηκε 4 χρόνια φυλάκιση εξαγοράσιμη με 7.500 ευρώ. Δηλαδή, τον τζίρο από δύο χειρουργία, ούτε δύο χειρουργία, και είναι μια χαρά. Αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα προκαλεί το γεγονός πως παρά τις καταγγελίες και τις καταδίκες του από τη δικαιοσύνη, δεν του έχει επιβληθεί παύση των ιατρικών καθηκόντων. Η εισαγγελία αυτή τη στιγμή ασκηθεί δίωξη εις βάρος ενός γιατρού, οφείλει να διαβιβάσει την δίωξη και ο ιατρικός σύλλογος να ξεκινήσει άμεσα την πειθαρχική διαδικασία. Μόλις έρθει η απόφαση του δικαστηρίου στον ιατρικό σύλλογο, το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την παραπομπή του γιατρού στο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο με τη σειρά του θα αποφασίσει την ποινή που θα επιβληθεί στο γιατρό. Δεν μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος να στέλνει νέα παιδιά στον τάφο και να συνεχίζει να χειρουργεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος είχε προχωρήσει σε συνάντηση τον περασμένο Σεπτέμβριο με τον πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης για να υπάρχει καλύτερος συντονισμός των δύο υπηρεσιών και άμεση ενημέρωση με στόχο να αποφευθούν παραλήψεις που μπορεί να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές. Νέα χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη να μας πεις, Δέσποινα, από πότε και τι καταργείται. Αναστέλλεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας Poppy και στους εσωτερικούς χώρους, μάλιστα από την 1η Ιουνίου έως και στις 15 του Σεπτέμβρη. Μάλιστα, έρεται η υποχρεωτική χρήση της μάσκας και στα αεροπλάνα, αλλά και στις υπεραστικές συγκοινωνίες, στα τρένα και τα κτέλ, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν αριθμημένες θέσεις. Ωστόσο, θα παραμείνουν κάποιες εξαιρέσεις και έτσι υποχρεωτικά θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα στα νοσοκομεία, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς αστικού τύπου. Στα λεωφορεία, δηλαδή στον ΙΣΑΠ, στο μετρό, το τρόλεο και τα τραμ. Όσον αφορά τις σχολικές δομές, αλλά και το τι θα γίνει με τα πλοία, θα υπάρξει εκ νέου εισήγηση από την Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας. Την περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένταση, κυρίες και κύριοι, στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση του ομαδικού βιασμού και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Η πρόεδρος ανακοίνωσε πως η απόφαση του δικαστηρίου θα ανακοινωθεί την Παρασκευή. Οι γονείς της άτυχης φοιτήτριας ζητούν να παραμείνει η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που έχει επιβάλει το πρωτόδικο δικαστήριο στους δολοφόνους του παιδιού τους. Ευελπιστούμε η ποινή να παραμείνει όπως και πρωτοδίκως, ισόβια και 15 χρόνια κάθειρξη, χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Να μην δείξουν καμία επίοικια στους δολοφόνους του παιδιού του ζητούν από τους δικαστές οι γονείς της Ελένης στο Παλούδι. Αν και σήμερα ήταν προετοιμασμένοι να ακούσουν την ετοιμιγορία της έδρας, με έκπληξη ενημερώθηκαν από την πρόεδρο ότι αυτή θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, μία μέρα πριν από τη γιορτή της Ελένης. Θα πω και κάτι άλλο, κάτι που λέει η Ελένη το Παλούδι, η εν ζωή, η μοναδική εν ζωή, η Ελένη το Παλούδι, η μάνα μου, η γιαγιά της Ελένης. Κάθε δικαστήριο είναι και ένας θάνατος για όλους μας. Ας το σκέφτονται πάρα πολύ καλά οι δικαστές. Οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων έκαναν απεγνωσμένες προσπάθειες να πείσουν δικαστές και ενόρκους ότι η Ελένη δεν βιάστηκε. Ότι δηλαδή όλα έγιναν με τη θέλησή της. Κάτι που εξόργησε τους γονείς της που ξέσπασαν μέσα στη δικαστική αίθουσα και απομακρύνθηκαν από τους αστυνομικούς. Αντιστάθηκε η Ελένη στο βιασμό της και έγιναν όλα αυτά. Περί αυτού δεν είπαν τίποτα. Δεν μίλησε καθόλου ούτε γιατί. Για τα αίματα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Μόλις ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία, η πρόεδρος ρώτησε τους κατηγορουμένους εάν θα ήθελαν να προσθέσουν κάτι. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας πω ότι δεν φταίω. Αυτό μας το έχετε ξαναπεί. Κάτι άλλο? Όχι. Από την πλευρά του, ο δεύτερος κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος, ρίχνοντας το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στο συγκατηγορούμενό του. Δεν δέχομαι το βιασμό. Ήμουν συνεργός στην ανθρωποκτονία. Έχω μετανοήσει, ζητώ συγγνώμη. Ο συγκατηγορούμενός μου με έφερε στη χειρότερη οδύνη της ζωής μου. Αλλά θα πληρώσω. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι να μην ακούν τους φίλους τους. Ποτέ μην ξεχαστεί! Πρωτόδικα, οι δύο δράστες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι και επιπλέον σε κάθειρξη 15 ετών ο καθένας για τον ομαδικό βιασμό. Κηδεύτηκε σήμερα σε κλίμα βαθιάς ο Δίνης, ο 14χρονος που βρέθηκε απαγχωνισμένος μέσα στο σπίτι του στα Σεπόλια. Και ενώ ακόμη τα αίτια που τον οδήγησαν στο θάνατο δεν είναι γνωστά, ένα άγριο περιστατικό με πρωταγωνιστές οι μαθητές του έρχεται για να προβληματίσει. 5 μαθητές από το σχολείο του Άτυχου Μικρού συνελήφθησαν, καθώς συνεπλέξαν με μαθητές άλλου σχολείου κατά τη διάρκεια εκδρομής με τον ένα να τραβάει μαχαίρι. Με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη για το αν ο 14χρονος Μάκης έβαλε τέλος στη ζωή του εξαιτίας του bullying που δεχόταν στο σχολείο, νέα στοιχεία βίας και παραβατικότητας έρχονται στο προσκήνιο. Μόλις χθες, 5 μαθητές του ίδιου σχολείου ξυλοκόπησαν και απείλησαν με σουγιά μαθητές από το Παγκράτη κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Άλσος Βεϊκού. Ήρθανε τζιτάδες πριν να ήταν και με μηχανές
και αργότερα ήρθε ένα 100 και πήρανε 3 άτομα. Σε αυτό ακριβώς εδώ το σημείο στο Άλσος Βεϊκού ξεκίνησε η συμπλοκή μεταξύ των μαθητών. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία και έγιναν 5 συλλήψεις. Η αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ασήμαντη αναφορικά με κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Παρ' όλα αυτά, στη συμπλοκή με κάποιους μαθητές να τραυματίζονται ελαφρά, κάποιος δεν δίστασε να τραβήξει ακόμη και μαχαίρι. Ό,τι έγινε στην εκδρομή δεν έχει καμία σχέση με το Μάκη. Κάτι παιδιά από το άλλο σχολείο κοίταζαν και πείραζαν την αδερφή ενός παιδιού και άλλες κοπέλες από το σχολείο μας. Πήγαμε να τους ζητήσουμε το λόγο και μετά πλακωθήκαμε. Το συγκεκριμένο επεισόδιο, λίγες μόλις ημέρες μετά τον ασφυκτικό θάνατο του Μάκη, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από περιστατικά βίας αλλά και καταγγελίες για μαθητές που προσέρχονται οπλισμένοι στο σχολείο. Παιδιά κουβαλάνε ψάντες στους μαχαίρια, τα βγάζουν την ώρα του μαθήματος, απειλούν καθηγητές. Μαθητές κάνουν λόγο και για πολλά περιστατικά bullying σε παιδιά άλλης εθνικότητας ή ακόμα και σε παιδιά με διατροφικές διαταραχές. Η μητέρα της πήγε στο διευθυντή και της είπε τι γίνεται και ο διευθυντής είπε ότι θα το λύσουμε και το πρόβλημα δεν λύθηκε. Έπρεπε η ίδια η μητέρα να πάει να συζητήσει με τη μητέρα του άλλου παιδιού. Είναι γνωστό ότι έχουν ονοματεπώνυμο τα παιδιά που προκαλούν συνήθως αυτές τις φασαρίες. Τα δικά μας τα παιδιά μας έχουν πει για την περίπτωση αυτή ότι την Παρασκευή υπήρχε κυνηγητό του με νεράτσια. Η έρευνα από την εισαγγελία για τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στην αυτοκτονία ο 14χρονος Μάκη συνεχίζεται, καθώς σήμερα κατέθεσαν δύο συμμαθήτριες του μαθητή και αύριο αναμένεται να καταθέσει η μητέρα του. Ανακοινώθηκαν με καθυστέρηση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την ανάδειξη της νέας κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για πρώτη φορά τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα πρωτοκλασσά τα στελέχη, τέθηκαν στην κρίση των απλών μελών τους. Στη σύνθεση τώρα της κεντρικής επιτροπής στην Αττική, αλλά και τις πρωτιές, θα δούμε μαζί με τον Χρήστο Τσιγούρη. Χρήστο. Έχουμε μια πρωτοφανή διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη φορά εκλέγει όχι μόνο τον πρόεδρο αλλά και την κεντρική επιτροπή, όπως είπες. Νομίζω ότι μια πρώτη εκτίμηση που μπορεί να γίνει με βάση τα αποτελέσματα είναι ότι έχουμε άρωμα γυναίκας και ισχυρό το στοιχείο της ανανέωσης. Λέμε άρωμα γυναίκας γιατί στην περιφέρεια Αττικής, την πολυπληθέστερη περιφέρεια μελών για το ΣΥΡΙΖΑ που αποδίδει και τα μισά μέλη της κεντρικής επιτροπής, ήρθε πρώτη σε ψήφους η κυρία Έφη Αχτσιόγλου. Μάλιστα. Με πολύ μικρή απόσταση από την κυρία Ρένα Δούρου. Ακολούθησαν, νομίζω μπορούμε να δούμε τις κάρτες, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Νίκος Παπάς, ο Χρήστος Πύριτζης, ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Είναι επίσης εμφανές ότι έχουμε μια ισχυροποίηση της ομάδας που συνασπίζονται γύρω από τον πρόεδρο της προεδρικής ομάδας και μια υποχώρηση της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, καθώς στελέχη της ομπρέλας, όπως ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Νίκος Φίλης, ο Νίκος Βούτης, ο Πάνος Κουρλέτης, που σε προηγούμενες εκλογές, από συνέδριο όμως Κεντρικής Επιτροπής, τους είχαμε δει να πλασάρονται στην πρώτη δεκάδα και στις πρώτες θέσεις, τώρα έχουν υποχωρήσει. Μάλιστα. Άρωμα γυναίκας έχουμε επίσης και στην Κεντρική Μακεδονία, όπου είχαμε πρωτιά για την κυρία Τζάκη και ακολουθεί η κυρία Νότοπούλου. Άρωμα γυναίκας και στην Ήπειρο, όπου είχαμε την Όλγα Γεροβασίλη πρώτη και την κυρία Μερόπη Τζούφη δεύτερη, ενώ στην Κρήτη είχαμε το δίδυμο των πρώην Υπουργών Υγείας, του Παύλου Πολάκη στην πρώτη θέση και του Ανδρέα Ξανθού στη δεύτερη θέση. Χρήστο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, ξεκίνησε στη Γαλλική Ριβιέρα ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, αυτό των Κανών, και μάλιστα με φυσική παρουσία 2 χρόνια μετά την αρχή της πανδημίας. Ο Φόρεστ Γουιτάκερ έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ενώ η εκδήλωση ξεκίνησε με μήνυμα σε βίντεο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θυμίζουμε, είναι ηθοποιός, τον οποίο καταχειροκρότησε το κοινό. Το 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών ξεκίνησε και οι λαμπερές παρουσίες έκλεψαν την παράσταση στο κόκκινο χαλί. Η Εύα Λογκόρια, η Λασάνα Λίτς και η Τζούλιαν Μουρ ήταν κάποιες από τις πιο εντυπωσιακές. Ο βραβευμένος με Όσκαρ, με χρυσή σφαίρα και με μπάφτα, Φόρεστ Βιτάκερ, έλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα. Idealistic kid who just focused on his work, kind of method style, really. And the festival allowed me to be respected or known as an artist around the world. Στο Φεστιβάλ των Κανών αναμένεται να προβληθούν 40 ταινίες. Ο Γάλλος σκηνοθέτης Μίσελ Χαζαναβίσιους, ο οποίος ξεσήκωσε το κοινό με το βραβευμένο με Όσκαρ The Artist το 2011, άνοιξε το φεστιβάλ με την κωμωδία Final Cut. Πρεμιέρα στις Κάνες και με το βλέμμα στραμμένο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η εκδήλωση ξεκίνησε με βίντεο του Ουκρανού Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον οποίο καταχειροκρότησε το κοινό. Потрібен новий чаплін,
який доведе, і зараз, що кінематограф перестав бути німим. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open για να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την ξένη αστυνομική σειρά Private Eyes. Στις 9 η ξένη περιπέτεια δράσης Top Gun με τον Tom Cruise. Από εμάς, στο σημείο αυτό, να σας ευχαριστήσουμε πρώτα που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μας, που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο βράδυ σε όλους, τον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά, γεια σας.